Ράδιο έναντι, ο κύριος Ανδρέας Σταματόπουλος και να προετοιμάζετε από το Insider ο κύριος Κώστας Κετσιετζής. Κύριε Παπακώστα, έχουν ήδη αρχίσει οι πρώτοι μεταμνημονιακοί πληστηριασμοί που αναμένεται να αυξηθούν, καθώς υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2019 θα βγουν στο σφυρί πάνω από 50.000 ακίνητα. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η θέση του κόμματός σας για τους πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς ως αναγκαστικό μέτρο ίσπραξης οφειλών. Και επειδή μιλήσατε για κοινωνική αστυνόμευση, κοινωνικό διάλογο, κοινωνικό δικαίωμα, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι πρόκειται να κάνετε συγκεκριμένα όταν η τράπεζα ή ο χιπλιοδότης ζητήσει τη συνδρομή της αστυνομίας ώστε να απομακρύνει μια οικογένεια από ένα σπίτι το οποίο έχει χαθεί σε έναν πληστηριασμό και δεν το έχουν εγκαταλείψει. Ευχαριστώ. Το θέμα αυτό που θίγεται είναι και ευαίσθητο και πρέπει όλος ο πολιτικός κόσμος, όχι μόνο το νέο, να το δει με μια άλλη, με τη σωστή οπτική. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, σε κανέναν δεν αρέσει αυτό που συμβαίνει, αναμφίβολα. Και αν μία αρχή μπορούμε να υπηρετήσουμε και να πούμε ότι υπηρετούμε, είναι ότι η πρώτη κατοικία θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι προστατευμένη, παύλα θωρακισμένη για μας, για το νέο, δίχως αστερίσκους και δίχως υποσημειώσεις. Αυτό είναι μία πρώτη παραδοχή. Μία δεύτερη παραδοχή είναι ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, εμείς, εγώ προσωπικά, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε κάθε περίπτωση να εξετάζει αν τηρείται η νομιμότητα. Και βεβαίως και η σκοπιμότητα. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι μέσα στο πλαίσιο του καθήκοντος που υπάρχει και που πρέπει να υπηρετείται, διότι αλλιώς όταν κάποιος παραβιάζει τα καθήκοντά του κινδυνεύει με άλλου είδους συνέπειες. Πρέπει ο πολιτικός κόσμος να βγάλει από τη δύσκολη θέση όλους. Πρέπει να δούμε πώς τα ζητήματα αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε και στην Ευρώπη. Γι' αυτό στην ιδρυτική μας διακήρυξη είπα όχι δίχως ενστάσεις στην Ευρώπη, στην ευρωπαϊκή οικογένεια, στην οποία έβαλε τη χώρα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μόνος του και υβριζόμενος τότε και απομονωμένος από όλους, αλλά όχι δίχως ενστάσεις. Γιατί θα πρέπει, αν θέλουμε να γυρίσουμε σε μια κανονικότητα, να αντιληφθούν όλοι ότι και τέτοια ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με άλλη οπτική. Εμείς την προτείνουμε και την κατάλληλη στιγμή η πρότασή μας θα είναι τεκμηριωμένη στη Βουλή των Ελλήνων, έτσι ώστε ένα ακαθόδε ζήτημα για το οποίο πλειοδότησαν πολλά κόμματα, δεν θα πλειοδοτήσουμε εμείς πάνω σε αυτό, πλειοδότησαν πολλά κόμματα και εκτέθηκαν, να μου επιτρέψετε εγώ να μην το κάνω. Θα δείτε τις προτάσεις μας εν καιρό. Πρώτη όμως και βασική μας αξία είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας, όχι των επιτηδίων. Ξέρετε, τα έχουμε ζήσει και αυτά και εσείς και εμείς, τα ξέρουμε. Των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια πρώτη κατοικία, στην οποία πρέπει να στεγάσουν την οικογένειά τους και τις ανάγκες τους. Και αυτό θα πρέπει τελικά να το αποφασίσουμε όλοι από κοινού και ομοφόνος, ότι δεν θα πρέπει να παραβιάζεται εφ' εξής για κανένα λόγο και ποτέ.